Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας πραγματοποιείται στα Γιάννενα, στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Το συνέδριο ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως την Κυριακή, ενώ το θέμα του είναι λογοτεχνία και παιδεία. Παλαιότεροι συνάδελφοι και νεότεροι συνάδελφοι, με όραμα και ελπίδα για το μέλλον, θα αναδείξουν όλες τις πτυχές, τις ομορφιές, τις αλήθειες και τις χάρες που εμπεριέχουν τόσο η λογοτεχνία όσο και η παιδεία, έννοιες που προσδιορίζουν την ταυτότητα του καθενός από εμάς. Χαίρομαι ειλικρινά που αυτό το συνέδριο πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, ιδρύθηκε το 1981, είναι το αναγνωρισμένο επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων Παιδαγωγών, το οποίο πραγματοποιεί ανελιπώς και εναλλακτικά κάθε χρόνο ένα πανελλήνιο και ένα διεθνές συνέδριο με διαφορετική κάθε φορά θεματολογία. Η λογοτεχνία, εκτός από την αισθητική απόλαυση και τη γλωσσική καλλιέργεια, μπορεί να ψυχαγωγεί, να αφυπνίζει ταλέντα, να επισκοπηθεί στα ανθρώπινα προβλήματα, να κοινωνικοποιεί, να συμβάλλει στην υποδόμηση του αξιακού συστήματος και στην κατανόηση του κόσμου. Στα πλαίσια του συνεδρίου μας φιλοξενούνται 230 εισηγητές με 172 εισηγήσεις σε 6 παράλληλες συνεδρίες, σε 5 διαφορετικές αίθουσες, με 3 θεματικά συμπόσια και 3 ολομέλειες.